Ο κύριος Καρκατσούλης, υποψήφιος βουλευτής Α Αθηνών με το Κινάλ. Καλημέρα. Ιδιότητα, έχετε ασχοληθεί με το δημόσιο επί Μακρόν. Και επειδή έχει μπει και το δημόσιο στο δημόσιο διάλογο, και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι έρχεται για να πωλήσει, και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι βολεύεται η δικά σας παιδιά, και έχει γίνει και ένας τέτοιος διάλογος, θα ήθελα να μου πείτε, σε όλο αυτό το οικονομικό πλαίσιο, πού εντάσσεται το κομμάτι του δημοσίου. Κοιτάξτε τώρα, είναι μια κουβέντα που είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, γίνεται τώρα μια συζήτηση πόσοι θα φεύγουν και πόσοι θα μπαίνουν. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ λέει θα βάλω κι άλλους. Ένας θα φεύγει, λέει έτσι για εικονικά, και ένας θα μπαίνει. Και εν πάση περιπτώσει στρέφεται εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει θα φεύγουν πέντε, εν πάση περιπτώσει, θα μπαίνει. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτά προσέξτε, είναι βιώσιμα τα σχήματα και της μιας πλευράς και της άλλης. Αυτά και τα δύο είναι μια κουβέντα για το θεαθήνι και για εντυπωσιασμό. Διότι αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να γίνει επιτέλους μια εκτίμηση των πραγματικών αναγκών. Τι δηλαδή, πού έχουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δοθεί δυνατότητα και χώρο σε αυτό το περίφημο ΑΣΕΠ, μια ανεξάρτητη αρχή, να μπορεί να εφαρμόσει νόμο που ισχύει και που, εν πάση περιπτώσει, δεν εφαρμόζεται, και να έρχεται μια φορά το χρόνο και να λέει: έχουμε ανάγκες εκεί και εκεί και εκεί, και για να καλύψουμε αυτές τις θέσεις που έχουμε ανάγκες. Αυτό τώρα. Όχι, βέβαια. Άρα αυτό που γίνεται είναι ότι προτείνουν οι φορείς με βάση τα κενά που έχουν, ποιες θέσεις νομίζουν ότι πρέπει να καλυφθούν, και μετά γίνεται ένα πολιτικό αλυσβερίσκι. Κάτι δεν είναι μόνο αυτό. Σε αυτό που λέει ο κ. Καρκατσούλης εδώ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ένα θα απολύεται, ένα θα μπαίνει. Χωρίς να υπάρχει εκτίμηση για το αν χρειάζεται. Δηλαδή, οπωσδήποτε να μπαίνει. Δεν ασχολείται κανείς με το αν υπάρχει ανάγκη. Στου οποίου υπάρχει ανάγκη. Στην υγεία, στην παιδεία. Δεν το διαφημίζετε τώρα. Με συγχωρείτε. Γιατί το λέτε αυτό. Με συγχωρείτε. Μετά από 10 χρόνια. Δεν πρέπει να υπάρχει μια. Μόνιμες προσλήψεις στην εκπαίδευση. Ναι, αλλά με βάση μια εκτίμηση. Το ένα μπαίνει, ένα βγαίνει. Συγγνώμη. Δεν έχουν ανάγκες η υγεία, η δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία κλπ. Έχουν. Μόνο που εσύ. Ενώ μπορούσατε να τις καλύψετε, δεν τις καλύψατε. Δηλαδή, πώς θα τις καλύψουμε με το 1:5 που θέλει και η Νέα Δημοκρατία και δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της. Ακούστε λοιπόν. Ναι, για ακούστε. Πώς. Είχατε λοιπόν τη δυνατότητα να προσλάβετε το 17 και το 18 με βάση τους περιορισμούς που υπήρχαν, είχατε τη δυνατότητα να προσλάβετε 16.000 κόσμο. Τους πήρατε. Μόνιμους σας λέω. Αφήστε τους συμβασιούχους. Από αυτούς, μόνο 11% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχίο. Αυτά δεν είναι δικά μου στοιχεία. Συγγνώμη, είναι δεν χρειάζονται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Δεν χρειάζονται. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Έχουμε ανάγκη δηλαδή, σε γιατρούς, μόνο επιστήμονες, ο ελληνικός λαός. Αλλά αφήστε με τώρα. Είναι λοιπόν, και άλλοι κλάνε. Να τον όχι, γιατί προσπαθείτε τώρα λαϊκίζετε. Άρα δεν είναι λαϊκισμός. Βέβαια. Είναι ελληνικός λαός. Αν θέλατε, θα μπορούσατε να έχετε πάρει γιατρούς, θα μπορούσατε να έχετε πάρει νοσηλευτές, θα μπορούσατε να έχετε πάρει τους πάντες. Κυρίως, κύριε Καρκατσούλη, οι προσλήψεις που έχουν γίνει. Και αυτές που έχουν γίνει, εσείς θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να γίνουν. Σε συμβασιούχους, σε έκτακτους δηλαδή κυρίως, ναι. Έτσι που πήραν πολύ κόσμο. Γιατί εκεί μπορεί πολύ εύκολα να τον κρατάει ο Όμηρο με την ανανέωση ναι, της αλλά σύμβασης. Τώρα όμως κλείθηκε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε κύριε Μαυραγάνη, φτάσαμε σε σημείο από το 16 να έχουν εξαγγείλει, λένε σε όλα ψέματα. Ακόμη και το 16 όταν είπαν ότι θα πάρουμε 30.000 εργάτες καθαριότητας που στο τέλος έγιναν 8, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν 2,5 χρόνια να βγουν τα αποτελέσματα και η κυβέρνηση λέει φταίει η ανεξάρτητη αρχή που δεν βγάζει τα αποτελέσματα. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει εκλογές και είναι όμοιροι, δεν έχουν βγει ακόμη τα συγγνώμη, αποτελέσματα. Συγγνώμη, οι συμβασιούχοι στους Δήμους δεν πέρασε τώρα. Μα ναι, σας αλλά παρακαλώ, τώρα χτες, εδώ σας λέω λοιπόν, άνθρωποι. Ότι για πρώτη φορά, προσέξτε κυρία Μαυραγάνη, είχαμε πολύ καιρό να δούμε εμείς σε έκθεση Κομισιόν να λέει να απολυθούν 1552. Σε ποιος τώρα, αναφέρεται. Τώρα. Αναφέρεται λοιπόν σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που τους θεωρεί υπεράριθμους γιατί η κυβέρνηση πήρε πάνω από τα συμφωνημένα. Αυτό λέει η Κομισιόν. Η ουσία ποια είναι. Είναι ότι για πρώτη φορά μας ξαναδείχνει και λέει απολύσεις. Ναι. Και όλη η ευθύνη είναι δική τους.